Έχετε το λόγο, κύριε Αναγνωστό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ακούμε όλες αυτές τις μέρες πραγματικά μία ρητορική περί αριστείας, ρητορική για τους ανθρώπους, για το κόμμα το οποίο ενδιαφέρεται να αναβαθμίσει την παιδεία και βέλη καταγγελίες, κατηγορίες κατά της αντιπολίτευσης, κυρίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι είναι υπέρ της ίσονος προσπάθειας, μας το είπε ο Υπουργός άπειρες φορές, ή της μετριοκρατίας, όπως ακούσαμε από τον Υπουργό, τον κύριο Γεραπετρίτη. Καταρχάς, εντυπωσιάζομαι πραγματικά σε αυτή τη Βουλή από το θράσος μερικών ανθρώπων. Λέτε, μας κατηγορείτε για ίσονα προσπάθεια και μετριοκρατία, όταν καταργήσατε από πρόεδρο του ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού, έναν Κωνσταντίνο Τσουκαλά, σας φάνηκε λίγος, για να βάλετε έναν κύριο τον οποίο, συγγνώμη, δεν θυμάμαι το όνομά μου, το όνομά του, ειδικεύεται στις σχολικές εκδρομές στο εξωτερικό. Όταν έχετε διορίσει σε θέσεις ανθρώπους οι οποίοι μέχρι και προχτές ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Τουρισμού παραδέχτηκε ότι δεν έχει πτυχίο. Δεν είμαι, παρόλο που έχω πολλά πτυχία, δεν κρίνω ποτέ την αξία των ανθρώπων από τα πτυχία. Εσείς το κάνετε. Και εμφανίζεστε εδώ, εσείς οι οποίοι ήρθατε με διάταξη ο Πρωθυπουργός ο ίδιος, για να μπορέσει να δικαιολογήσει το διορισμό σε θέση στο διοικητή της ΕΥΠ χωρίς πτυχίο. Έχουνε ένα όριο τα ψέματα και το θράσος. Και θα επιμείνω στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Ένας Κωνσταντίνος Τσουκαλάς περισσεύει σε αυτή τη χώρα. Σας φαίνεται λίγο μέγεθος για να τον αντικαταστήσετε, ή μήπως επειδή είναι κοινωνιολόγος. Ή θέλατε ένα νεότερο άνθρωπο, ίδιων προσόντων. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι πάρα πολλοί. Μας μιλάτε συνέχεια λοιπόν, η κυρία Υπουργός το λέει, ότι είμαστε υπέρ της ίσονος προσπάθειας. Ένα στερεότυπο δημιουργείται, διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια. Συστηματικά, συνεκτικά και με ένα μηχανισμό από πίσω σας να τον στηρίζει. Ότι η αριστερά και ο προοδευτικός κόσμος ιστορικά είναι υπέρ της ίσονος προσπάθειας. Γιατί πρέπει να νομιμοποιηθούν αλλαγές και αντιλήψεις οι οποίες έρχονται τώρα. Γι' αυτό δημιουργείται αυτό το στερεότυπο. Κάποτε υπήρχαν άλλα στερεότυπα για την αριστερά και το δημοκρατικό κόσμο, τα επαναφέρετε όποτε σας βολεύει, αλλά τα τελευταία χρόνια είναι συστηματικό αυτό. Σχολεία, πρότυπα και πειραματικά. Δεν θα μπω στη διαδικασία αν είπα φασιστικά τα πρότυπα σχολεία. Είπα ότι σε συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους ανάβει αυτή η συζήτηση. Είναι ελιτισμός τα πρότυπα σχολεία με αυτό τον τρόπο. Είναι ελιτισμός και δημιουργεί κάστες. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί η αριστεία, οι άριστοι μαθητές, οι πολύ καλοί μαθητές πρέπει να είναι σε όσμωση με όλα τα παιδιά, γιατί τα παιδιά προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα, από διαφορετικά πνευματικά περιβάλλοντα, έχουν άλλες νοητικές ικανότητες, άλλες συναισθηματικές ικανότητες και τα παιδιά πρέπει να είναι σε όσμωση. Γιατί θέλουμε σχολεία τα οποία θα εξασφαλίζουν στα παιδιά εισαγωγή συμπεριληπτική, είσοδο συμπεριληπτική στην κοινωνία. Και όχι είσοδο στην κοινωνία δια του αποκλεισμού ανθρώπων. Δεν θα ακολουθήσω τον κύριο Γεραπετρίτη και εγώ για να πω την προσωπική μου διαδρομή. Καλό θα ήταν όμως αυτή τη Βουλή να ακούσουμε τις προσωπικές μας διαδρομές. Θα πω όμως μόνο ένα πράγμα. Εγώ, κυρία Υπουργέ, είμαι ευγνώμων στη Γαλλία, που είδε τους αλλοδαπούς φοιτητές, όχι ως αλλοδαπούς, ως φοιτητές. Δηλαδή δεν τους είδε ως οικονομικό μέγεθος, τους είδε ως φοιτητές και τους έβαλε σε όσμωση με τους Γάλλους. Δεν είχε ένα ξεχωριστό δίκτυο μέσα στα πανεπιστήμια.
όπου εκεί θα είναι οι αλλοδαποί φοιτητές, οι οποίοι θα πληρώνουν. Και το είπατε σχεδόν χλεβάζοντας, δεν θέλουν να πληρώνουν οι αλλοδαποί φοιτητές. Όχι, κυρία Υπουργέ, όσμωση μέσα στα πανεπιστήμια, εξωστρέφεια μέσα στα πανεπιστήμια, και θα μου επιτρέψετε να το πω, ξέρω κάτι παραπάνω, όσμωση είναι οι φοιτητές από διαφορετικές καταγωγές, εθνικές κλπ, να έρχονται σε συνάφεια μεταξύ τους. Να έρχονται σε συνάφεια μεταξύ τους καθηγητές, να δημιουργείται τέτοιο περιβάλλον. Εκτός και αν θεωρείτε ότι τα γαλλικά πανεπιστήμια ήταν εξισωτικά και προς τα κάτω. Κοινωνιολογία. Δεύτερο στερεότυπο. Οποιαδήποτε κοινωνική επιστήμη έχει πρόβλημα. Είναι προβληματική. Σας είχα ακούσει με τρόμο να λέτε ότι η ιστορία δεν πρέπει να έχει σχέση με κοινωνικές επιστήμες. Η κατεξοχή ναυαρχίδα των κοινωνικών επιστημών, που δεν μπορεί να πατήσει καμία άλλη επιστήμη, δεν πρέπει να έχει σχέση. Με τι θα έχει σχέση η ιστορία? Μας λέτε κοινωνιολογία, υπάρχουν τόσα μαθήματα. Δεν υπάρχουν. Ας καλούσατε τους κοινωνιολόγους να σας εξηγήσουν. Στερεότυπο τρίτο. Περνάω γρήγορα γιατί δεν έχω χρόνο. Θα μπορούσα να πω πολλά. Καθηγητές. Ακούσαμε ακόμα και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ακούμε δημοσιογράφους να λένε για τους καθηγητές δεν θέλανε τις κάμερες γιατί είναι τεμπέληδες, γιατί δεν κάνουν, γιατί δεν φτιάχνουν. Οι καθηγητές, ειδικά την τελευταία 20ετία, 25ετία στην Ελλάδα, και αυτό οφείλουμε αυτή η Βουλή να τους το αναγνωρίσει, είχαν να κάνουν με μαθητές πολλαπλών ταυτοτήτων, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και αυτοί ήταν χωρίς ένα εκπαιδευτικό σύστημα που να πηγαίνει παράλληλα με τους καθηγητές για να μπορέσει να τους βοηθήσει, τα βγάλανε πέρα οι ίδιοι. Πολλαπλών ταυτοτήτων σημαίνει να συμπεριλαμβάνουν τους μαθητές από εντελώς διαφορετικά περιβάλλοντα, να τους συμπεριλαμβάνουν μέσα στην κοινότητα τη μαθητική και μετά μέσα στην ελληνική κοινωνία. Θέλουμε λοιπόν να βγάλουμε τους καθηγητές τεμπέληδες, όσοι αρνούνται την αξιολόγηση αυτή που θέλετε εσείς, γιατί οι καθηγητές δεν αρνούνται την αξιολόγηση, μία αξιολόγηση που θα τους προσφέρει τα εργαλεία να μπορέσουν να κάνουν λίγο πιο άνετα τη δουλειά τους. Και θα σας πω κάτι επειδή προέρχομαι από περιβάλλον εκπαιδευτικών. Ο καθηγητής αξιολογείται από την πρώτη στιγμή, κάθε ώρα που πατάει το πόδι του μέσα στην τάξη. Έχετε βρεθεί σε περιβάλλον σχολείου, 15χρονων, 16χρονων, 17χρονων, ειδικά μέσα στην κρίση? Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, είχα να πω πάρα πολλά. Θα τελειώσω με ένα πράγμα. Θέλουμε δημόσιο σχολείο που να είναι άριστο για όλους. Δεν θέλουμε δημόσιο σχολείο που να εκτρέφει κάποιους άριστους για να μπουν σε μία άλλη ομάδα και να απομίζεται. Ναι, έχει δίκιο η εισηγητής μας. Μπορεί να μην σας άρεσε η έκφραση, η διατύπωση. Έχει δίκιο, απομίζεται το δημόσιο σύστημα. Θέλουμε δημόσια πανεπιστήμια, με πραγματική εξωστρέφεια, που να έχει όσμωση με ξένους φοιτητές, με αλλοδαπούς και με Έλληνες, χωρίς να βλέπουμε τους αλλοδαπούς ως οικονομικό μέγεθος. Προσέχτε το αυτό. Πολλοί από εμάς που κάναμε σπουδές στο εξωτερικό δεν θα μπορούσαμε να τις κάνουμε. Είναι ο κύριος Βασιλικός εδώ και ξέρει πάρα πολύ καλά για τι πράγμα μιλάω. Είμαι υπερήφανη που δώσαμε θέσεις ΔΕΠ, που δώσαμε ακαδημαϊκή και διδακτική εμπειρία για να σταματήσουμε το brain drain, που φτιάξαμε το ΕΛΙΔΕΚ, που κάναμε για τις μετεγγραφές στα κοινωνικά κριτήρια. Πρώτα απ' όλα, γιατί δεν μπορεί σε περίοδο κρίσης να λες ότι βάζω τα ακαδημαϊκά κριτήρια. Καταλαβαίνω τη δυσκολία, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τη δυσκολία, αλλά δεν μπορεί στα κοινωνικά κριτήρια να τα αφήνει στο περιθώριο. Κλείνω με μία κουβέντα ενός μεγάλου ιστορικού Άγγλου από ένα από τα δημόσια πανεπιστήμια της Αγγλίας, τα πάρα πολύ καλά,
όταν χτύπησε το θατσερισμό στην εκπαίδευση. Είπε η ανώτατη εκπαίδευση είναι καλή, είναι πολύ καλή, η δημόσια ανώτατη εκπαίδευση, γιατί είναι δωρεάν. Και είναι δωρεάν γιατί είναι πάρα πολύ καλό πράγμα. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής.